Εξέπεψαν σήμα κινδύνου και μέσω του 112 τα ο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική έστεινε επιχείρηση διάσωση του. Πραγματικά είναι άξιο απορία πώ αυτοί οι άνθρωποι ε, με αυτό το σκάφο κατάφεραν να είναι στη ζωή και να του περισυλλέξει το λιμενικό σώμα και να του φέρει στην Αγία Γαλήνη. Ο λόγο για 30 μετανάστε, Αιγύπτιου, Σύριου και Μπαγκλαντεσιανού, που όπω είπαν, είχαν 20 περίπου ώρε πριν μπει σε ένα δεκάμετρο σκάφο με προορισμό την Ιταλία από τη Λιβύη. εγώ ειδοποιήθηκα τα ξημερώματα σήμερα από το λιμενταρχείο προκειμένου να είμαστε εδώ και να περιδάλψουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς με όποια μέσα μπορούμε και να τους δώσουμε τις πρώτες βοήθειες τις πρωινές ώρες σήμερα. Λίγο πριν τις 3 μέσω του 112 ενεργοποιήθηκε συναγερμό και η επιχείρηση που στήθηκε από την Αγία Γαλήνη λίγη ώρα μετά έφερνε αποτέλεσμα αφού με τη βοήθεια του ναυαγοσωστικού σκάφου και οι 30 έφτασαν στην Αγία Γαλήνη όλοι καλά στην υγεία τους. Είναι καλά στην υγεία τους, δεν χρειάστηκε εμείς να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες πέρα από κάποιες έτσι, κάποια μικροθεματάκια, θεματάκια με τα μάτια περισσότερο που είχε ένας μετανάστη. μετανάστης. Από εκεί και πέρα είχε έρθει το ασθενοφόρο, είχε έρθει γιατρός από ό,τι ενημερωθήκαμε, είχαν προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και έτσι εμείς έχουμε μείνει στο περισσότερο τώρα στο κομμάτι της στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ε, καταφέραμε και με τη βοήθεια των συγχωριανών και επαγγελματιών, προσφέραμε σε πρώτη φάση ...κάποια τσάι, μετά δώσαμε ε, φρυγανιές ε, και φρούτα... ...έτσι να εγινατοθούν, ήταν πολύ κουρασμένοι. Οι μετανάστες όλοι οι άνδρες ηλικίας 18 έως 30 ετών παρέμειναν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης δίνοντας καταθέσεις στο πλαίσιο της προανάκρισης ενώ λιμενικό εθελοντές και φορείς της περιοχής φρόντισαν από νωρίς να τους εξετάσει γιατρό και να έχουν τις πρώτες απαραίτητες προμήθειες σε νερό και τροφή. Πέραμε κάποια τρόφιμα αρχικά, μοιράσαμε και πριν από λίγο σάντουιτς πάλι και νερά και περιμένουμε να ειδοποιηθούμε για να δούμε τις μετέπειτα ενέργειές μας, για το που θα μετακινηθούν δηλαδή οι με και τι θα κάνουμε και εμείς τι κινήσει μας. Οι 30 μετανάστε, όπω έγινε γνωστό, θα μεταφερθούν προσωρινά σε σχολείο στην περιοχή του Ορνέ, με την τοπική κοινωνία ωστόσο να ανησυχεί για τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα μεταναστών στι ακτέ τη Νότια Κρήτη. Δυστυχώ, το τελευταίο διάστημα, πολλοί κόσμο καταλήγει εδώ στα νότια παράλια. Το λιμενικό σώμα νυχθημερών προσπαθεί προκειμένου να μην χαθούν ζωέ. Είναι πολύ δύσκολα οι συνθήκε, και ειδικά για τον τουρισμό σε μια τουριστική περιοχή αυτές οι εικόνες είναι άσχημε και στενάχωρες. Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζουν οι λιμενικές αρχές είναι το δεκάμετρο σκάφος που δεν θα μπορούσε όπως εκτιμάται να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι με τόσο βάρος πιθανά ήταν το τελευταίο τμήμα του ταξιδιού των μεταναστών καθώς δεν αποκλείεται μεγαλύτερο σκάφος να τους μετέφερε μέχρι κάποια ναυτικά μίλια από τη Λιβύη και όταν πλησίαζαν προς την Κρήτη να τους επιβίβασε στο μικρότερο.